Ποδοσφαιριστές και διαιτητές κάνουν τώρα την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο και με πανό αναχειρά στηρίζουν την προσπάθεια. Βλέπουμε 3 με 5 Νοεμβρίου προγραμματισμένος ο φετινός ραδιομαραθώνιος, το οποίο ξεκινά τώρα με την ανόρθωση στην πρώτη κατοχή. Πάφος όμως μένει ψηλά με τον Ποτσκαΐ. Έκοψε ο Τσίκο, ήρθε να κερδίσει ο Ντραγκομίρ. Ο Τάνκοβιτς περνά, ωραία το shoot goal! Στα 40 δευτερόλεπτα η Πάφος ανοίγει το σκορ. Ο Αρβολέδα ευνηδιάζεται, δεν μπορεί να σταματήσει το shoot του Μουάμερ Τάνκοβιτς. Ξαναβλέπουμε πως έκλεψε την μπάλα η Πάφος έξω από την αντίπαλη περιοχή. Άδειασε τον προσωπικό του αντίπαλο ο Τάνκοβιτς. Το shoot του πέρασε κάτω από τα πόδια του Αρβολέδα. Σέντρα στην περιοχή, είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία για την ανόρθωση, χαμένη στο 11. Ο Χιμπόλικο χώρο στην διάθεσή του, βρίσκει τον Καστέλ στην περιοχή, το σούτ κοντράρι. Και η μπάλα καταλήγει στον Μπρούνο, ενώ τις ανόρθωσεις διαμαρτύρονται για πέναλτι. Νομίζω ότι ορθώς και σε αυτή την περίπτωση έχει αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί ο διαιτητής. Το παιχνίδι συνεχίζεται με την Πάφο να θέλει να βγει στην κόντρα. Πολύ καλή μπαγιά του Τάνκοβιτς για τον Ζάιρο. Θέλει να βγει απέναντι από τον Αρβολέδα, θα βρεθεί στο έδαφος. Αφήνει και σε αυτή την περίπτωση το παιχνίδι να συνεχιστεί. Με το που αισθάνθηκε την επαφή με τον Κάργα, νομίζω ότι σωστά άφησε σε αυτή την περίπτωση ο διαιτητής το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ανοίγει για τον Ικόκο που έχει προωθηθεί. Σέντρα την επικίνδυνη και φαγιά στον Αρβολέδα. Ευκαιρία για την Πάφο στο 16. Φαγιά προς τον Καστέλ. Το σούτ του Τεχέρα είναι καλό. Ο Ιβουσιτς μπλοκάρει στο 25. Αφού έφυγε από το πόδι του Σέρχιο Τεχέρα. Σέντρα του Τάνκοβιτς για τον Ζάιρο, ο οποίος διεκδίκησε με τον Φερέρ. Πρόλαβε ο Αρβολέδα. Στο στόχαστρο του όσον αφορά τις παρατηρήσεις, ζητάει ηρεμία και σωστές μεταβιβάσεις. Να δούμε τη φάση. Έγινε λάθος με τον Ζάιρο να μοιράζει για τον Τάνκοβιτς, που χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 29. Ξαναβλέπουμε. Μετά την πίεση του Ντράγκομιρ, ο Ζάιρο ευνοήθηκε. Μοίρασε για τον Τάνκοβιτς, ο οποίος δεν κατόρθωσε να βρει στόχο. Και στο επιθετικό κομμάτι. Βλέπουμε ξανά την προηγούμενη φάση εν τω μεταξύ με την πτώση. Πέπε. Τάνκοβιτς. Δοκιμάζει σου την μπάλα κοντράρι. Απόκρουση του Αρβολέδα. Πριν μαζέψει ο Φερέρ. Παγιά που βγαίνει στον κενό χώρο και εκεί υπάρχουν προϋποθέσεις για την ανόρθωση με τον Γουαρίς, ο Τσίκο, ο Ικόκο προλαβαίνει πρώτης γραμμής. Τι ξαναβλέπουμε, με την παγιά που βγήκε προς τον Γουαρίς, τον οποίο βλέπουμε ότι καλύπτει ο Ικόκο. Ο Ιβουσιτς έκανε να βγει, δεν βγήκε, έχασε και την ισορροπία του. Το πλασέ του Τσίκο όμως δεν είχε την απαιτούμενη δύναμη. Καρσέδο, ο οποίος όμως είναι στο αποσυλλόγιο της ανόρθωσης. Η σέντρα του Πέπε επικίνδυνη και φαγιά του Ζάιρο έξω. Σπουδαία χαμένη ευκαιρία στο 48 για την Πάφο. Γέμισμα προς τον Ζάιρο που κινείται στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας. Δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ. Ο οποίος επιστρέφει στον Ζάιρο. Προσποιείται ωραία το σούτ του Μπρούνο. Ο Αρβολέδα αποκρούει και με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει στο 53. Ανοίγει ξανά για τον Ντράγκομιρ το σούτ στον Αρβολέδα στο 57. Εκτέλεσε πλασαριστά για τον Τεχέρα. Σέντρα στην περιοχή, επικίνδυνη, διαμαρτυρίες από πλευράς ανόρθωσης. Ενώ εξετάζονταν, έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Βγαίνει ωραίος συνδυασμός με τον Ντράγκομιρ. Στη συνέχεια 1,12 με τον Τάνκοβιτς. Το γύρισμα ξανά στο Σουηδό, το σούτ την μπάλα κοντράρει και καταλήγει σε κόρνερ. Στο 70. Ποτσκαΐ εκτέλεσε. Ντράγκομιρ δοκιμάζει σούτ άστοχο. Συμμαχία εκεί με επίκεντρο τον διαιτητή, τον κύριο Προντέρα. Διακόψω Γιώργο, γιατί στο VAR εξετάζεται πιθανό πέναλτι για την Πάφο. Βαγιά του εκεί που έδειξε να ελέγχει ο Μπρούνο, έκανε όμως λάθος. Φερέιρα, Τσίκο, Γουαρίς. Δοκιμάζει σούτ στο δοκάρι. Η φάση συνεχίζεται με τον Τσίκο να σηκώνει προς τον Καστέλ και τον Γουάκε. Και στην φάση ο Μπρούνο, η μπάλα παίρνει ύψος, μένει στην περιοχή της Πάφου. Τώρα την βγάζει εκτός αυτής ο Ποτσκαΐ. Δούμε ξανά μετά το στρώσιμο δοκάρι στην φάση που ξαναείδαμε. Άλλη μια μπαγιά από τον Τεχέρα,
Εκεί που έτρεξε και πρόλαβε ο Γκαρθία. Σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά στον Ίβουσιτς, ο οποίος με διπλή προσπάθεια θα μπλοκάρει στο 87. Δεν την πρόλαβε απλώς, αλλά έβγαλε και επικίνδυνη σέντρα στην αντίπαλη περιοχή. Ο Καστέλ έπιασε την κεφαλιά. Ο Ίβουσιτς ήταν σε ετοιμότητα. Είναι σειρά της Πάφου να φύγει μπροστά με τον Τζάιρο που παίζει για τον Βαλακάρη. Δοκιμάζει σούτο Φινλανδός, αποκρούει ο Αρμπολέδα στο 88. Είναι καλή η μπαγιά του προς τον Φερέιρα που κατεβάζει στον Κασάμα το σούτ άστοχο στο 89. Βγαίνει σε αρκετά μέτρα με την μπάλα, έχασε όμως καθαρά από τον Τραγκομίρ. Και τώρα υπάρχουν καλές προϋποθέσεις για την Πάφο. Μπαγιά για τον Ταβό που πατά περιοχή απέναντι από τον Αρμπολέδα. Το σούτ έξω στο 91.